Δεν είναι όμως καιρός, κύριε Κουρκουλάκη, να μην υπάρχουν ζώα εργασίας. Εσείς που ασχολείστε χρόνια, πρέπει να το είχατε κάνει. Συγγνώμη, τι είπε ο... Εσείς που ασχολείστε χρόνια, το χάσα. Εσείς, λέω, που ασχολείστε χρόνια, μάλιστα, έπρεπε να το έχετε κάνει. Και δεν το λέω με σκοπό να δώσω μια μομφή, ναι, να αντιληφθείτε ότι υπάρχει ένα νησί, ένα σκλάβο συγκεκριμένο του νησιού, αλλά και η κοινωνία του, ναι, που αισθάνεται αυτή τη στιγμή ότι αδικείται, ναι, από αυτά τα σχόλια και από αυτές τις ανακρίβειες που ακούγονται και γράφονται σε διάφορα δημοσιογραφικά και ιδιωτικά site. Τελικά δεν μας απαντήσατε όμως για ποιες είναι οι νομικές διατάξεις, αλλά οκ, okay, αφού επιμένετε ότι, ναι, ότι τα ζωάκια με το σαλόνι, την τηλεόραση και το κομμωδίνο και το ψυγείο... Μισό λεπτό, γιατί κάνετε μονόλογο. Κάνετε μονόλογο, ναι, μιλάτε να πάρα πολύ ώρα και σας ακούμε ευλαβικά. Ναι, σας απάντησα για τις φιλιατρικές διατάξεις. Ναι, στη γραμμή και εμείς στη γραμμή μας τώρα. 100 κιλά επειδή, για το μουλάρι. Επειδή το ψυγείο, η τηλεόραση, το κομωδίνο και το σαλόνι δεν είναι κάτι μωρέ, μέσα στο καλοκαίρι 40 βαθμούς, είναι μια χαρά για το ζωάκι. Κύριε Δήμαρχε, τι να πω, πραγματικά. Λέτε ανακρίβειες. Μετά τους 35 βαθμούς δεν δουλεύουν τα ζώα της ύδρας. Λέτε ανακρίβειες. Ωραία, στους 34 λοιπόν είναι εντάξει. Λοιπόν, και υπάρχει αστυνομία και λιμενική αρχή που το εποπτεύει αυτό. Λέτε ανακρίβειες. Okay. Άρα η εικόνα λέει λάθος τώρα αυτό βλέπουμε. Εμείς απλά, κύρε Δήμαρχε, για να το θέσω πιο ήπια από τις φωνές της δικές σας. Συγγνώμη. Έχετε τη θερμοκρασία καταγεγραμμένη. Προσβάλλετε και τις λιμενικές αρχές που έχουν αναλάβει την αστυνόμευση αυτών των διατάξεων. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση. Εμείς θέλουμε τα ζώα να μην κάνουν αυτή τη δουλειά καθόλου, αν γίνεται. Αυτό όχι, λέμε. Γίνεται, γιατί γίνεται πάρα πολλά χρόνια, όπως είπατε κι εσείς. Το ότι λέμε τα ζώα, τα μουλάρια ζώα εργασίας, ήταν τα παλιά τα χρόνια. Αυτό θέλω να σας πω. Όπως ναι, είπατε κι εσείς, πριν κάτι, πόσα χρόνια. Πριν πόσα χρόνια είπατε. Προεδρικά διατάγματα, τα οποία θεωρούν. Αυτά τα διατάγματα δεν πρέπει να αλλάξουν, κύριε Δήμαρχε. Θεωρείτε δηλαδή ότι έχουν βγει ειδικά αμαξίδια ηλεκτρικά που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά στο νησί σας, δεν θα έπρεπε λίγο να ανανεωθούν τα πράγματα? Ξέρετε, είστε ιστορικός, κάτι... κύριε Δήμαρχε. Δεν θα έπρεπε να εξελιχθεί η κοινωνία? Κυρία Τσαλαπάτη, αν έρθετε στην Ήδρα. Η κυρία Πιερίδη είμαι, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε. Αν έρθετε στην Ήδρα με ηλεκτρονικό πατίνι, θα σας συλλάβει το λιμεναρχείο. Μάλιστα. Και μου λέτε να πάρουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. Πιστεύετε δηλαδή ότι η μόνη λύση είναι να έχουμε αυτά τα ζωντανά, αυτά τα πλασματάκια να κουβαλάνε στις πλάτες τους, το ψυγείο, το πλυντήριο και όλα αυτά? Μάλιστα. Κάτι, βέβαια, το ορίζει ο νόμος, καταλαβαίνω. Αυτά τα ζωντανά κάποτε κουβάλισαν πολεμοφόδια για να μείνει η Ελλάδα ελεύθερη. Κύριε Κουκουδάκη, εμείς θέλουμε να βρεθεί μια λύση. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ο νόμος αυτός χρόνια. Απλά λέμε τώρα να βρεθεί μια λύση για αυτά τα ζωάκια. Γι' αυτό σας λέω, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση, όμως πρέπει να καταλάβετε τις ιδιαιτερότητες του νησιού πριν οποιοδήποτε, μιλάω για εσάς, γράφει αυτές τις ανακρίβειες και τα συκοφαντικά και υβριστικά εις βάρος. Απλώς θα σας πω ότι κανείς δεν είχε σκοπό ούτε να υβρίσει, ούτε να συκοφαντήσει, ούτε εσάς, ούτε το νησί. Εσάς αγαπάμε το νησί της Ήδρας. Ήθελα απλώς να σας πω ότι αγαπάμε το νησί, αγαπάμε την Ήδρα, αγαπάμε την Ελλάδα. Δεν θέλει κανείς να σας συκοφαντήσει. Μια ερώτηση. Σας σεβόμαστε. Θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι δεν γνωρίζω ούτε πόσα κιλά είναι ένα ψυγείο, ούτε ποια είναι η διαφορά του μουλαριού με το γαβούρι. Όχι, εγώ δεν ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν να το ξεχωρίσω, απλά αφήστε μου ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Δεν τα γνωρίζω αυτά. Δηλώνω τι να πω, είμαι από πάντα φιλόζωη. Μπορώ να φτάσω σε ακραίο βαθμό με τα συναισθήματα που δημιουργούν άσχημες εικόνες. Αυτό που βλέπω είναι κάτι το οποίο με κάνει να σφίγγομαι και να δεν μ' αρέσει. Και επειδή αγαπάμε το νησί, αγαπάμε και τα ζώα, θα ήθελα αυτά τα δύο να συνδυάζονται. Δηλαδή, αυτό που βλέπω με στεναχωρεί πάρα πολύ. Χωρίς να ξέρω την νομοθεσία και αν είναι 95 κιλά ή 40, ή 40 βαθμοί η θερμοκρασία ή 35. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είμαστε ελεγχτές. Απλώς μας δημιουργεί άσχημα συναισθήματα.